44. Στους 98 και 3. Είναι ο Νεκτάριος Νότης, είναι 12 μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε όπως κάθε μέρα την πραγματική, την αληθινή, την Τρόικα του Αθήνα 984. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έλεγα και χθες ότι 10 Σεπτεμβρίου περιμένουμε τους φίλους μας εκεί από την Τρόικα, θεσμούς, όπως θέλετε πείτε το, για να έρθουν να κάνουν έτσι τον πρώτο ενέλεγχο, να μείνουν εδώ καμιά εβδομαδούλα. Είπαμε, οι διακοπές στην Ελλάδα και το Σεπτέμβριο για κάποιους είναι ωραίες. Δεν μου αρέσουν γιατί είναι μικρότερη ημέρα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, θα έρθουν λοιπόν εδώ, θα κάνουν τον έλεγχό τους στους συγκεκριμένους τομείς όπως κάνουν πάντα. Και από εκεί και πέρα, εάν αποφασίσουν να βγάλουν τότε την έκθεσή τους, θα περιμένουμε λοιπόν τον Οκτώβριο τις εκθέσεις τόσο από Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Κομισιόν όσο και από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του πρώτου ελέγχου αξιολόγησης μετά το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, εκεί αυτό θα δείχνει τι δύο πράγματα. Πρώτον, το πώς πάμε δημοσιονομικά και δεύτερον, πόσο είμαστε συνεπείς στην εφαρμογή των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων. Τώρα, αυτές οι δύο εκθέσεις θα αποτελέσουν ούτως ή άλλως τη βάση πάνω στην οποία οι και αξιολόγησης θα πατήσουν για να δουν τι θα γίνει με το αν θα αναβαθμίσουν ή όχι το ελληνικό χρέος. Περιμένουμε βέβαια τώρα τέλος του μήνα την αξιολόγηση της Moody's. Εκεί οι πληροφορίες λένε, και ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις από τους οίκους, ότι δεν θα μεταβάλει και σε σημαντικό βαθμό την αξιολόγησή της, αντίθετα με το τι έγινε πρόσφατα από την Fitch. Και τα στοιχεία που είναι κρίσιμα για να αποφασίσουν οι και αξιολόγηση του τι θα κάνουν, είναι εκτός από το θέμα του τι γίνεται και με το σε τι βαθμό διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του χρέους, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο βαθμό, τι θα γίνει με την ανάπτυξη και τι θα γίνει με τις προϋποθέσεις για να αυξηθεί η ζήτηση, και επίσης τι γίνεται με το θέμα της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας, γιατί το ένα είναι κουμπώνει μετάλλων, συγκινούν τα δοχεία αυτά τα δύο, τόσο σε επίπεδο δημοσίου όσο και σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι η εικόνα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και με τους οίκους αξιολόγησης. Μάλιστα, αυτό που σχολιάζουν είναι ότι η Ελλάδα παραμένει μια ιδιόμορφη περίπτωση. Γιατί είναι μια οικονομία που έχει ένα εξασφαλισμένο μεσοπρόθεσμα χρέος από κάθε εξωτερικό ενδεχόμενο, είναι ίσως το πλέον εξασφαλισμένο από κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης, όμως από την άλλη πλευρά, όπως λένε οι αναλυτές, είναι δέσμια ενός πλέγματος δεσμεύσεων λόγω του γεγονότος ότι έχουμε μακροχρόνια μεγάλες υποχρεώσεις χρέους. Αυτές οι δεσμεύσεις δεν θα επιτρέψουν εύκολα στην οικονομία της χώρας να ανακάμψει με τρόπο που να μπορέσει να ανακτήσει με αξιοπιστία τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους της. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα πρέπει τα βήματα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Ο κ. Βασίλης Καραγιάννης είναι οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων και μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνοαμερικανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου. Καλή σας ημέρα, κ. Καραγιάννη. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Κύριε Καραγιάννη, είναι πραγματικά έτσι όπως περιγράφεται και από τους αναλυτές και των οίκων αξιολόγησης και άλλων επενδυτικών σπιτιών, είναι μια πραγματικά ιδιόμορφη περίπτωση και νομίζω ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα βήματα που πρέπει να κάνουμε και οι κινήσεις πρέπει να είναι πολλαπλάσια προσεκτικές σε σχέση με ό,τι κάναμε την προηγούμενη οκταετία. Ναι, και θα ήθελα εδώ να προσθέσω κάτι στο μεγάλη εικόνα. Το περιγράψατε πάρα πολύ καλά και με ρεαλισμό και θα έλεγα ότι είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Υπάρχει και το διεθνές περιβάλλον το οποίο έχει μεταβληθεί και αν θέλετε η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί και η οίκη αξιολόγηση και γενικά οι επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πιο προσεκτικοί. Άρα εμείς θα πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να πείσουμε, γιατί όλο αυτό που δημιουργήθηκε αυτά τα χρόνια, εκτός ότι είχαμε σοβαρά μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, είχαμε και ένα μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας το οποίο δεν έχει, ας το πούμε, ανακάμψει και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μια μεγάλη επιφυλακτικότητα στην επενδυτική κοινότητα. Και αυτό καταγράφηκε χθες την ημέρα της ολοκλήρωσης της Δανειακής Σύμβασης που η απόδοση του δεκαετές ομολόγου δεν μεταβλήθηκε ή μεταβλήθηκε πολύ λίγο προς τα κάτω, είναι ακόμα πάνω από το 4%, είναι στο 4,27%, ενώ το χρηματιστήριο έπεσε. Αντιλαμβανόμαστε ότι
Οπωσδήποτε ολοκληρώθηκε μια δεδομική σύμβαση, αλλά όπως περιγράψατε πολύ σωστά, έχουμε πολλές υποχρεώσεις μπροστά και κυρίως αυτό που δεν έχει απαντηθεί είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή, όλα αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης είναι αμυντικού χαρακτήρα. Πρέπει να δούμε πώς η ανάπτυξη θα δημιουργήσει δουλειές, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τα εισοδήματα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπατε για το πώς πήγε το δεκαετές χθες και πώς κινήθηκε και υπάρχει το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή η μεταβλητότητα και οι αναταραχές λόγω τόσο της Τουρκίας από τη μια πλευρά όσο και της Ιταλίας από την άλλη. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Διάβαζα στο Reuters ότι οι dealers ομολόγων λένε ότι για να μπορέσει να προσελκύσει επενδυτές μια νέα έκδοση η Ελληνική Δημοκρατία, το επιτόκιο, η απόδοση που πρέπει να δώσει είναι πάνω από 4,5% ενδεχομένως έως 5%. Αυτό όμως είναι ένα επίπεδο το οποίο από την άλλη πλευρά δεν νομίζω είναι και το πλέον βιώσιμο αυτή τη στιγμή, έτσι, δεδομένου του πόσο χαμηλά δανειζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, είναι ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ενώ κατά κάποιο τρόπο έχει λυθεί η βιωσιμότητα του χρέους σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, δεν βλέπουμε τις αποδόσεις των ομολόγων της δεκαετίας τουλάχιστον να βελτιώνονται. Και αυτό αφορά τους φόβους που υπάρχει στην επενδυτική κοινότητα. Φοβούνται ότι, και αυτό καταγράφηκε χθες, δεν είχαμε την ολοκλήρωση απλά της Δανειακής Σύμβασης, αλλά είχαμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Φοβούνται ότι θα ανοίξει τους κρουνούς, τις κάνουλες, όπως είχε πει ο Υπουργός Φλαμπουράρης κάποιους μήνες πριν. Και κατά κάποιο τρόπο η Ελλάδα δεν θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Και το σημαντικότερο ακόμα που απασχολεί την επενδυτική κοινότητα είναι ότι υπάρχουν κάποια διαρθρωτικά προβλήματα. Φοβούνται ότι η ελληνική οικονομία δεν θα έχει τέτοια αναπτυξιακή δυναμική ακόμα και αν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, λόγω κάποιων σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την προσέγγιση ξένων επενδύσεων, το δημογραφικό, το brain drain, δηλαδή τα 500.000 πολίτες που έχουν φύγει έξω, δηλαδή δεν θα έχει τον κόσμο να στηρίξει την ανάπτυξη. Άρα θα αναμένα χτες από τον Πρωθυπουργό να είναι ενωτικός, να δείξει ηγεσία και να δείξει ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποια είναι, πώς θα πρέπει, ας το πούμε, σαν ένα σύνολο επιχειρήσεις, πολίτες να κινηθούν μπροστά, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα και να προσελκυθούν ξένες επενδύσεις. Χωρίς τις ξένες επενδύσεις δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από αυτό το κανάλι. Είναι επιτυχία που ολοκληρώθηκε χθες η σύμβαση, αλλά δεν έχουμε λύσει τα θέματα. Και επειδή συζητάμε για το θέμα του δανεισμού και επειδή λέμε ότι εντάξει, αυτή την περίοδο και αρκετά μεγάλο διάστημα εμείς δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα να βγούμε στις αγορές ως ελληνική δημοκρατία, βγαίνουν όμως αγορές οι επιχειρήσεις με ομολογιακές εκδόσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ζητούν χρήματα για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τη δική τους ανάπτυξη, για να διαχειριστούν τα του οίκου τους. Αυτό πόσο δυσκολεύει το υψηλό κόστος, δηλαδή πόσο δυσκολεύει το ελληνικό επιχείρημα αυτή τη στιγμή, ή εκτιμάτε ότι οι αναλυτές κάθε φορά που μια επιχείρηση θα βγει να ζητήσει χρήματα, να σηκώσει χρήματα από την αγορά, θα εστιάζουν κυρίως στα της επιχείρησης και θα παραβλέπουν ή θα έχουν σε πολύ χαμηλή στάθμιση το κομμάτι της ελληνικής δημοκρατίας? Ναι, είναι ένα πολύ σωστό σημείο. Δηλαδή, αυτό που λέτε ήδη έχει φανεί στην πράξη, ότι πολλές ελληνικές εταιρείες, σημαντικές ελληνικές εταιρείες, έχουν καλύτερη αξιολόγηση από το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να βγάζουν ομόλογα και να παίρνουν φθηνότερο δανεισμό από το δημόσιο σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι κατά κάποιο τρόπο και στο πλαίσιο της Ευρωζώνης οι εταιρείες, ας το πούμε κάποιες τράπεζες, κάποιες μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες ή διεθνοποιημένου χαρακτήρα ελληνικές εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια με καλύτερες όρους από το ελληνικό δημόσιο. Αλλά το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτούς τους όρους που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ θετικό ότι χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα τηρήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θετικό μήνυμα προς την επενδυτική κοινότητα, αλλά είναι πολύ αρνητικό το υπόλοιπο τμήμα της ομιλίας του, που είχε αρκετά διχαστικά μηνύματα, και αυτό θα απασχολεί τους επενδυτές. Δηλαδή δεν μπορεί να, σε αυτή την παρατεταμένη προκλητική περίοδο που μπορεί να διαρκέσει
και 13 μήνες, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019. Αν κινηθούμε έτσι, θα έχουμε θέματα και στην οικονομία και θα επηρεαστούν και, ας το πούμε, και οι υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις από αυτή την πολιτική αστάθεια που μπορεί ενδεχομένως να δημιουργηθεί. Κ. Βασίλης Καραγιάννης, κοινωνολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνοαμερικανικού Επενδυτηρίου. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγιάννη. Εγώ ευχαριστώ.